Και δεν βλέπουμε πού να οδηγεί μια λύση που να βρει σε αυτό. Δηλαδή, αν θέλουν κάποιοι να ανοίξουν τέτοιου είδου αντιπαραθέσει και στην περιοχή, εμεί του λέμε ότι την πατρίδα μα θα την υπερασπίσουμε και έχουμε καθήκον απέναντι στα παιδιά μα και απέναντι στα εγγόνια μα. Ε, δεν πόσο... πρόκειται ποτέ λοιπόν να υποχωρήσουμε. Την αποφασιστικότητά μα θα την βρούνε μπροστά του. Και τι συγκεκριμένε ενέργειε, τι οποίε από εδώ και μετά και δράσει θα αναπτύξει η Διανομαρχιακή, είναι ένα ζήτημα που μέσα στην εβδομάδα πιστεύουμε να συζητηθούν και συγκεκριμένα να αποφασιστούν. Δεν ξέρω βέβαια πόσο επίφοβο είναι το γεγονό ότι παρότι φαγητό δεν σερβίρεται, το τραπέζι συνεχίζει να είναι στρωμένο Δέκα χρόνια στην και τον Έλληνων. Πλέον ευρώ. των δέκα ετών. Και να σκεφτούμε ότι ξεκινήσαμε με την τιμή του χρυσού γύρω στις 230 ευρώ την ουγγιά και έχουμε πάει γύρω στα 1430. Λοιπόν, άρα τα οικονομικά συμφέροντα είναι μεγάλα για τι εταιρείε. Δεν είναι για τον κόσμο μας, δεν είναι για την πατρίδα μας, δεν είναι για κανέναν. Είναι για αυτού. Και κοιτάζουν να βρούνε συμμάχους για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά του. Ε, εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Αυτό. Ο τόπο είναι αποφασισμένο. Αλλά δεν είναι μόνο αποφασισμένο να αποκρούσει τι επιθέσει που γίνονται από, αυ... από τις τι εταιρείε χρυσού ή για τη μεταλλουργία και γενικότερα να καταστήσουμε τον τόπο μα κουπιδότοπο όλη τη Ελλάδα για να μπορέσουμε υποτίθεται να σωθούμε οικονομικά. Εμεί θα αναπτύξουμε αυτή την περιοχή μέσα από ανανεώσιμε και από αηφόρα ανάπτυξη. Θα προχωρήσουμε όλα εκείνα τα βήματα σε συνεργασία και με τους Δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη και με όλες τις αρχές του τόπου μας για να έχουμε μια ανάπτυξη τέτοια η οποία θα είναι αηφόρα, θα αφήσει στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον και όχι θα αφήσει τα παιδιά μας πίσω ερήπια και μια περιβαλλοντική καταστροφή. Το οικονομικό σίγουρα ζήτημα είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα και μπορούμε να πούμε και όλο τον κόσμο αλλά και εκεί ακόμα θα στο μέλλον θα γίνουν καλύτερα βήματα και πιο αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς όμως να έχουμε στο κεφάλι μας και να, να οδηγεί μια λύση που να βρει σε αυτό. Δηλαδή αν θέλουν κάποιοι να ανοίξουν τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και στην περιοχή εμείς τους λέμε ότι την πατρίδα μας θα την υπερασπίσουμε και έχουμε καθήκον απέναντι στα παιδιά μας και απέναντι στα εγγόνια μας. Δεν, πόσο... ε, δεν πρόκειται ποτέ λοιπόν να υποχωρήσουμε, την αποφασιστικότητά μας θα την βρούνε μπροστά τους. Και τι συγκεκριμένε ενέργειε, τι οποίε από εδώ και μετά και δράσει θα αναπτύξει η είναι ένα ζήτημα που μέσα στην εβδομάδα πιστεύουμε να συζητηθούν και συγκεκριμένα να αποφασιστούν. Δεν ξέρω βέβαια πόσο επίφοβο είναι το γεγονό ότι παρότι Φαγητό δεν σερβίρεται, το τραπέζι συνεχίζει να είναι στρωμένο 10 χρόνια στην Ροδόπη και τον Εύρο. Πλέον των 10 ετών. Και να σκεφτούμε ότι ξεκινήσαμε με την τιμή του χρυσού γύρω στις 230 ευρώ την Ουγγιά και έχουμε πάει γύρω στα 1430. Λοιπόν, άρα τα οικονομικά συμφέροντα είναι μεγάλα για τις εταιρείε. Δεν είναι για τον κόσμο μας, δεν είναι για την πατρίδα μας, δεν είναι για κανέναν. Είναι για αυτού. Και κοιτάζουν να βρουν συμμάχους για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ε, Εμεί. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Αυτό ο τόπο είναι αποφασισμένο. Αλλά δεν είναι μόνο αποφασισμένο να αποκρούσει τι επιθέσει που γίνονται από, από τι εταιρείε χρυσούργη για τη μεταλλουργία και γενικότερα να καταστήσουμε τον τόπο μα σκουπιδότοπο όλη τη Ελλάδα για να μπορέσουμε υποτίθεται να σωθούμε οικονομικά. Εμεί θα αναπτύξουμε αυτή την περιοχή μέσα από ανανεώσιμε και από αηφόρα ανάπτυξη θα προχωρήσουμε όλα εκείνα τα βήματα σε συνεργασία και με τους Δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη και με όλες τις αρχές του τόπου μας για να έχουμε μια ανάπτυξη τέτοια η οποία θα είναι αηφόρα, θα αφήσει στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον και όχι θα αφήσει τα παιδιά μας πίσω ερήπια και μια περιβαλλοντική καταστροφή. Το οικονομικό σίγουρα ζήτημα είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα και μπορούμε να πούμε και όλο τον κόσμο αλλά και εκεί ακόμα θα στο μέλλον θα γίνουν καλύτερα βήματα και πιο αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να έχουμε στο κεφάλι μας και να υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γιονιών, γιατί για ένα μικρό διάστημα υποτίθεται ότι η μεταλλουργία χρυσού, αν τελικά γίνει στην περιοχή μας, θα αφήσει πέντε συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα εκατό θέσεις εργασίας για κάποιους. Γιατί κανένα άλλο κέρδος δεν πρόκειται να έχουμε οικονομικό από τη μεταλλουργία χρυσού, εκτό από τι συγκεκριμένε 100 με 150 θέσει εργασία, τι οποίε θα έχουν τα μεταλλεία αυτά όταν θα λειτουργήσουν. Να σημειώσουμε και κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε μαζί σα για απόψη, κύριε Στρατιάδη. Το γεγονό ότι το θέμα γενικότερα του ορυκτού πλούτου, εν συγκρίση νομίζω σε σχέση και με την Βουλγαρία, έρχεται στο τραπέζι των συζητήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Βεβαίω. Με εισηγητή έρχεται... τον Λέκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του τμήματο Πολυτεχνική, τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Βεβαίω. Έχει γίνει αντιμελέτη από τον κύριο Τριανταφυλλίδη για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ΚΡΟΜΟΚΡΑΤ. Και θα ήθελα και κάτι άλλο να θίξω, κυρία Θεολόγη, το οποίο δεν το θίξαμε. Όπω είπατε κι εσεί, χθε και προχθέ έγιναν οι μερίδε για τον ορεικτό πλούτο τη χώρα μα και το πόσο χρήματα μπορεί να φέρει κλπ. Εγώ ένα πράγμα έχω να ρωτήσω σε αυτούς τους βουλευτές και τους υπουργούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις ημερίδες και ουσιαστικά συστοιχίζονται με τις εταιρείε είτε είναι χρυσού είτε είναι μεταλλευτικές εταιρείε γενικότερα. Το μεταλλευτικό κώδικα έχουν ποτέ σκοπό να τον αλλάξουν που είναι απεικιοκρατικός, που είναι ενάντια στο ελληνικό κράτος, που δεν αφήνει ούτε μία δραχμή σε αυτό που λέμε ελληνική κοινωνία και ελληνικό κράτος και τα δίνει όλα στις εταιρείε όποιε και αν είναι αυτές. Γιατί αυτό το ζήτημα δηλαδή δεν θίγεται από αυτού που ουσιαστικά βάζουν πλάτη στι εταιρείε και σήμερα μα διοικούν, παίρνουν αποφάσει για τη ζωή μα. Εγώ απορώ τόσα χρόνια ενώ όλοι του παραδέχονται ότι ο μεταλλευτικό κώδικα είναι ουσιαστικά απεικιοκρατικό και αναχρονιστικό, γιατί δεν μπαίνει ζήτημα σε αυτέ τι συναντήσει που κάνουν να αλλάξει προ όφελο τη κοινωνία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που πιστεύω κάποτε θα πρέπει τουλάχιστον να δώσουν μια απάντηση αυτή η κυρία.